δεν το είχε κάνει μόνο για αυτό το θέμα. Το έκανε και με τα στοιχεία που ζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση για να υλοποιήσει αποφάσεις απόλυσης εργαζόμενων στο Δήμο. Και ας μην είχαν πει κάποιοι με ρουσφέτια του Δήμαρχου, αλλά των Πασόκων και των Νέων Δημοκρατών. Επίσης αρνήθηκε να δώσει υποδομές για συγκέντρωση πολιτική της Χρυσής Αυγής. Αυτή η στάση απορρέει από την πολιτική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ομόφωνη πολιτική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, ότι δεν μπορεί η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, όπως αυτή περιγράφεται και περιστατωμένα στο παρεμπιπτικό βούλευμα 215 του 2015, το εφετείο Αθηνών, με το οποίο παραπέφθηκαν οι βουλευτές ηγέτες της, μεταξύ και των οποίων και ο μηνυτής, ο πρώην βουλευτής ο Αρβανίτης, σε δίκη που είναι σήμερα σε εξέλιξη για τα κακουργήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και μια σειρά άλλων εγκλημάτων τα οποία διέπραξε μέσω ταγμάτων εφόδου που έχει συγκροτήσει. Αυτή η εξέλιξη είναι επικίνδυνη συνολικά για το λαό. Υπάρχουν δύο λογικές και δύο γραμμές. Η μία που βάζω νομίζω ότι πρέπει να απομονωθεί παντού, πρώτα και κυρίως χώρες δουλειάς, αλλά και στις πόλεις, στα χωριά, στις συνοικίες, μόνο με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται, όχι με τα καλοπιάσματα δεξιά και αριστερά, κοιτώντας κάποια ψηφαλάκια, γιατί αυτό η εμπειρία και η ιστορία δείχνει ότι είναι επόαση του φιδιού. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να σέρνεται ένας δήμαρχος, αιρετός και μάλιστα υλοποιώντας αποφάσεις Δημοτικού Συμβούλιου στα δικαστήρια, καταλαβαίνετε ότι πάει αλλού η δουλειά. Τα δικαστήρια θα καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις των οργάνων. Τα δικαστήρια θα καθορίζουν τη λειτουργία των συνδικάτων. Από τρεις λόγους για τους οποίους αρνούμαστε να συζητήσουμε το θέμα. Ο πρώτος, κοιτάξτε, αυτός ο απαρχαιωμένος τρόπος πολιτικής των παρατάξεων, είτε στα δημοτικά είτε στα περιφερειακά συμβούλια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να υπάρχει εντολή προς όλα τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά να παίρνουν αποφάσεις, μας βρίσκει απέναντι. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν θεωρούμε ότι υπηρετεί την ουσία αυτή που πραγματικά υπάρχει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ευαισθησία του κυρίου Γκώδικα σε τέτοια θέματα έχει να κάνει μόνο όταν υπάρχουν ζητήματα ερετών της αυτοδιοίκησης ή βουλευτών που ανήκουν στο δικό του κόμμα. Πώς μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι μια αντιμετώπιση η οποία πραγματικά στέκεται σε σοβαρό πολιτικό επίπεδο? Και έφερα το παράδειγμα το συγκεκριμένο από τη συνάδελφη, στο οποίο ο κύριος Γκώδικας έπρεπε, εάν έχει αυτή την ευαισθησία, να αντιδράσει, γιατί ήταν ο πρώτος που γνώριζε ότι ήταν πολιτικό το ζήτημα και όχι οτιδήποτε άλλο γύρω από το θέμα που αφορά τη μίληση του κυρίου Πετράκου απέναντι στον κύριο Τατούλη. Και το τρίτο και σημαντικότερο, το οποίο το έχουμε πει και σε άλλη περίπτωση, αν προβάλλουμε και δημιουργούμε ζητήματα γύρω από αυτά τα θέματα, άποψή μας είναι ότι τα αναδεικνύουμε και ότι δεν υπηρετούμε το σκοπό τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε. Δεν αφορά θέμα, κύριε Γκώδικα, στο Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Το κάθε κόμμα και ο καθένας προσωπικά μπορεί να δώσει τη μάχη του εκεί που πρέπει να τη δώσει, αλλά να μην δημιουργούμε εντυπώσεις χωρίς κατά τη γνώμη μας να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Για αυτούς τους τρεις λόγους δεν θεωρούμε ότι πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει κανένα ψήφισμα και να κάνει καμία συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Η δικαστική εξουσία και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για το όλο θέμα. Ούτε εμείς έχουμε καμία σχέση με αυτό, ούτε εντός εισαγωγικών, όπως είπε ο αξιότιμος κ. Γκώδικας, σέρνουμε τον κ. Πελετίδη στα δικαστήρια. Τον κ. Πελετίδη του έγινε κάποια μήνυση, θα πάει στο δικαστήριο, θα μπει τα στοιχεία του, το δικαστήριο θα αποφασίσει τελικά και θα πάρει την τελική απόφαση. Υπάρχει ένα σαφής ο διαχωρισμός από την εποχή του Αριστοτέλου των εξουσιών, της δικαστικής, της εκτελεστικής και της νομοθετικής και συνεχεία που το ανέδειξε ο Μοντεσκιέ τους νεοτέρους χρόνους. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Τώρα, βέβαια ολογικό είναι, στην πολιτική υπάρχει συμπάθεια και αντιπάθεια, όπως
οι Μπολσεβίκοι μας θεωρούν μας από το δικτύο και μας θεωρούν μας από τους χαρακτηρινούς και εμείς τους θεωρούμε επικίνδυνους και εχθρούς για την Ευρώπη. Είναι λογικό, αυτό είναι μέσα σε μια σύγκριση. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που η αντιπαράθεση δική μας με τον Κωνσταντινίδη δεν έχει καμία σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και με τα εσωτερικά θέματα της Πελοποννήσου. Άρα είναι άλογο να το συζητήσουμε. Αυτή την έννοια, όχι επειδή δεν μας συμφέρει, δεν έχω πρόβλημα και να συζητηθεί. Απλώς καθαρά ολόγω θέση ότι είναι ένα άσχετο θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο φασίστας, ο Γκόντιγκας θα γραφτεί. Δεν είπε φασίστας Γκόντιγκας. Τι είπε. Ήταν πολιτική τοποθέτηση. Δεν είπε φασίστας. Ήταν πολιτική τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, αυτή. Ναι. Δεν είπε φασίστας. Να μείνει για την ιστορία, τι μήπω πρέπει γι' αυτό. Δεν πειράζει, με τον Δεν είμαι επαγγελματικός τέλεχος εγώ. Δεν είμαι επαγγελματικός τέλεχος για να τα ακούσουν όλοι εγώ, όπως ο κύριος Γκόντιγκας και η διοικητική διπλανή. Εγώ δεν πληρώνομαι, δεν ξέρω βέβαια αν το κάνετε εσείς, αλλά εγώ σίγουρα δεν είμαι επαγγελματικός τέλεχος. Βγάζω τη δουλειά μου και τα λεφτά τα βγάζω από τη δουλειά μου. Κάτι κύριε Γκόντιγκα, πέστε κι εσείς ότι κάνετε το ίδιο. Κάποιος άλλος που είσαι και εσχρός. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει το έργο. Μπορέσαμε όμως το έργο και το σώσαμε. Το περνάμε ως μεταφερόμενο έργο στην καινούργια περίοδο. Είναι ενδεικτική η ημερομηνία της προγραμματικής σύμβασης. Η προγραμματική σύμβαση δεν είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα της συμβάσεως, με τον ανάδοχο, αλλά δίνει ένα χρονικό περιθώριο ώστε για να μην χρειάζεται πλέον καινούργια ανανέωσης και επικαιροποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εάν θα προχωρήσουμε με τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο ή αν θα προκηρύξουμε καινούργιο διαγωνισμό. Επειδή υπήρξαν τεράστια προβλήματα και ζητήματα διαδικαστικού και διαχειριστικού επίπεδου, είναι ένας ατέλειωτος προβοκάτορας, είναι ένας ατέλειωτος πολιτικάντης, ο οποίος δεν σέβεται ούτε την ιστορία του κόμματος που εκφράζει, δίθεν εκφράζει, αλλά ούτε και την ευθύνη που έχει απέναντι στους πολίτες της Πελοποννήσου.